Δυσκολεύεται να πλασάρει ο Νικολακάκης, δοκάρι και ο Μιλοσάβλιεφ 2-0. Σε 3 λεπτά 2 γκολ ο Λεβαδιακός. Από το λάθος του Σπυρόπουλου πήρε ο Νικολακάκης. Ο Γουόρντεν δεν είχε πρόβλημα με τον Κιωσέ, καθυστέρησε πάντως. Λίγο ψηλότερα από όλους ο Ροζέριο για τον Καπό. Ορτέγα θέλει να περάσει, ο Μιλοσάβλεφ, ευκαιρία για το Λεβαδιακό, 3-1! Ο Μιλοσάβλεφ ανοίγει λογαριασμό και δίνει την νίκη όπως όλα δείχνουν. Ο Σέρβος λοιπόν από την ωραία πάσα του Καπό έκανε το κοντρόλ, μπήκε στην περιοχή και αν και η μπάλα ήταν στρωμένη στο κακό του πόδι το δεξί, πλάσαρε τον Μπαντί. Εδώ δείτε πως ο Κοντοές κρατάει άπαντες μέσα στο παιχνίδι. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται το 3-1. Πετράτσι βάρει το φάουλ από τον Ζησόπουλο που ήθελε να κόψει την μπάλα, αλλά γρήγορα έπαιξε ο Μιλοσάβλεφ για τον Μάτζιο και κάνει κίνηση στην περιοχή ο Ορτέγα. Απέναντι είναι ο Μιλοσάβλεφ, εκεί ήθελε να στείλει την μπάλα, ο Τσαμπούρη σε κόρνερ. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Ορτέγκα και Μιλοσάβλεφ ξαναπήραν τις θέσεις. Δούμε τον Μάτζιο τώρα, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή και σουτάρει ο Μπαντί σε κόρνερ. Έλα Γιώργο Αργυρόγλου. Φωνές από τον Σάβα Παντελίδη στους ποδοσφαιριστές του να ανέβουν πιο ψηλά, να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Ενώ πριν από λίγο δώσε και εντολή στο Ροτζέριο Μάρτινς να ετοιμαστεί για να περάσει στον αγώνα. Θα γίνει δεύτερη αλλαγή σε λίγο για τους γηπεδούχους. Ο Χαραλάμπους τώρα. Πρώτερη ομάδα εκτός έδρας, αλλά στην έδρα του κάνει θαύματα. Ο Μιλοσάβλεφ για τον Χαραλάμπους. Προλαβαίνει ο Τσαμπούρης. Σβαρέλα. Χαραλάμπους. Για τον Μιλοσάβλεφ, έφυγε από τα στόπερο Μπαρέιρο. Σέντρα του Μιλοσάβλεφ, είναι καλή η κεφαλιά, γκολ! Ο Κονέ τα κατάφερε, σκοράρει για... Σε 27 μάτς, τα 4 είναι σε αυτό το γήπεδο. Στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις, Κονέ. Αριστερά ο Μιλοσάβλεφ, δεξιά ο Ορτέγα. Η πάλα πάει στον Μιλοσάβλεφ. Σέντρα σουτ, καλή, αλλά ο Ορτέγα μερικά βήματα πιο κιόλας. Ντουντού. Κακό κοντρόλ και του πήρε ο Πετράτζη, διορθώνει ο Ντουντού. Έχασε την μπάλα χωρίς φάουλ ο κύριος Γιάχος και τρέχει ο Μιλοσάβλεφ. Στην κόντρα για το Λεβαδιακό. Πέρασε από τον Τρυποτσέρο, ο οποίος έκανε μια μικρή επαφή με την μπάλα, τον δυσκολεύει. Σέντρα του Μιλοσάβλεφ. Ορτέγα. Σαπίνα με τον Μπούρμπο, έκανε κάποιες διατάσεις ο Μπούρμπος προηγουμένως. Έκανε και το λάθος τώρα, το ζητήθηκε από τον. Μιλοσάβλεφ περνάει, γυρίζει χαμηλά στην κίνηση. Προβολή. Πάντως δεν σηκώνει ιδιαίτερα την μπάλα. Ο Ζεντουάρντο. Κονέ. Μιλοσάβλεφ με τη μία για τον Ροζέριο που είναι απέναντι. Λεβαδιακός φεύγει στην κόντρα. Πίτου Γκαρσία, ανεβαίνει ο Γιαννούλης που έχει χώρο, έχει μπροστά του τον Μιλοσάβλεφ. Σέρβος του κλείνει το δρόμο. Μουλόπουλος, μόνο ο Μάτζιος μπροστά. Μουλόπουλος παίζει με τον Βαρέλα. Ωραία αναπτύσσεται ο Χαραλάμπους. Χάνει την μπάλα, χάνει και ο Φάμπι όμως με πολύ κακό κοντρόλ. Μιλοσάβλεφ στη σέντρα, κεφαλιά από το Μάτζιο, εκπληκτική φάση στο 38. Κοιτάξτε πώς γεμίζει ο Μιλοσάβλεφ και απολαύστε τη φάση στη συνέχεια. Μιλοσάβλεφ με την πολύ καλή σέντρα νωρίτερα στην ευκαιρία του Μάτζιου. Μπαίνει στη φάση ο Σέρβος με το δεξί, το shoot-out στο 41. Έχει ενεργοποιηθεί εδώ και Μάτζ, ξεκίνησε μακριά τις φάσεις. Νωρίτερα σέρβιρε στο Μάτζιο. Ρίδης και Πίτου Γκαρσία. Απολεώνει για τον Αργεντινό. Γυρίζει ο Μιλοσάβλεφ που κάνει φοβερό μάτσα πέρασμα και έπειτα έχει μπει στο πνεύμα του παιχνίδι. Ταυλαρίδης πολύ δυνατά και ο Λαζαρίδης το ίδιο. Μιλοσάβλεφ κίνηση από τον Καπό. Προσποιήσεις, ξέρει μπάλα παρά τον όγκο του και το ύψος του. Βγάζει τη σέντρα, φανταστική ενέργεια του Καπό. Στρώνει την μπάλα στον Μάτζιο που πετυχαίνει. Ήταν μια προσπάθεια που έκανε να παίξει. Για να δούμε.
τη φάση να παίξει στην Τουρκία. Ενώ ο Μάτζιος έχει απέναντί του και πάει να τον περάσει το Λαζαρίδη. Κάνει το σουτ βολίδα στο 80. Διώχνει ο Κότσιος, άφησε ο Παυλίδης, αλλά δεν είχε δει πίσω του τον Μιλοσάβλεβ. Έπαιξε το 1-2 με τον Κονέ. Ζητά επιλογή ο Μιλοσάβλεβ, ο Κονέ ήταν αυτή. Πήρε την μπάλα ο Πετράτζη, πολλή δουλειά από τον Βραζιλιάνο στο δεύτερο ημίχρονο, είναι εξαιρετικός. Ο Μιλοσάβλεβ σπρώχνει στην αντεπίθεση, φάουλ από τον Μπεν που τον πήρε στο κατόπι. Αν του βγάλει κίτρινη ο Αρετόπουλος είναι η δεύτερη, η Βέρεια θα μείνει με 10. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Έβαλε 2 εχθές ο Μπέρκ. Δεν μπόρεσε να σκοράρει σήμερα ο Μπεν. Μάντζιος σηκώνει για τον Μιλοσάβλεβ. Στη συνέχεια πάλι ο Μάντζιος. Μπάλα κοντράρει για να την μπλοκάρει ο Καντιμίρης. Ναι, γύρισε. Μιλοσάβλεβ. Ωραία, ελευθερώνει για τον Πετράτσι. Πιο δεξιά είναι ο Νικολακάκης. Ο Πετράτσι προτιμά να παίξει από αριστερά ξανά. Μιλοσάβλεβ. Δεν περνάει η σέντρα του. Ροζέριο. Μιλοσάβλεβ. Ανεβαίνει ο Νικολακάκης βοήθεια. Μιλοσάβλεβ συγκλίνει. Έχει καλό αριστερό. Δεν το δοκιμάζει. Κάνε κάθε την παλιά για το Ροζέριο που δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Δύο παίκτες του Πανετολικού πάνω στην μπάλα. Για το Μιλοσάβλεβ που επέστρεψε αριστερά. Χαραλάμπους. Με το τακουνάκι τον σταματά ο Γκάλο. Μπακάκης. Μπικέ. Καθυστέρησε. Και έδιωξε άσχημα πάνω στο Μιλοσάβλεβ που κάνει γρήγορα σέντρα για τον Μάντζιο. Ο Μπακάκης κάλυψε τον Πικέ που τώρα επέστρεψε και με τον Κούσα μαζί απομακρύνουν. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, φωνές στον Μάριο Μπούντιμιρ να μείνει. Θα δούμε λίγο τον Μιλοσάβλεβ να κάνει την παλιά για τον Ορτέγκα. Δεν κάνει το κοντρόλο. Ανέν καλύπτει. Γλιστράει. Μιλοσάβλεβ με τη μία για τον Μάντζιο. Κούσα είναι πάλι εκεί. Κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να είναι πολύ σημαντική επέμβαση από το Ροζέριο. Κότσιος γεμίζει ψηλά. Μιλοσάβλεβ με τον Γκάλο. Ο Σέρβος πρόλαβε. Μπαίνει περιοχή. Γυρίζει χαμηλά. Το προέβλεψε. Λάθος. Βαρέλα πήρε ο Μιλοσάβλεβ. Ψάχνει τον Μάντζιο. Και τον βρίσκει. Κάνει κίνηση στην περιοχή ο Ορτέγκα. Λάμπους. Ο Βαρέλα του δίνει μπάλα. Έχει να καλύψει ο Λαμπρόπουλος. Ο Μιλοσάβλεβ τώρα. Τον Λάσνη κοντά του. Μιλοσάβλεβ για τον Χαραλάμπους. Το γύρισμα, η απόκρουση από τον Παντίδο. Προσπάθεια τώρα με τον Μιλοσάβλεβ, η σέντρα για τον Μάντζιο, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Ανέσ. 25 και ξανά η σέντρα από τον Μιλοσάβλεβ, δεν μπορεί. Stačilo pouze 10 minut. Otavě přesvědčil trenéra, že má místo v základní sestavě Baníku Ostrava a Milosavljev. Tak po několika ztrátách přišla tahle přihrávka a Kovařík měl ten balon na noze. Namísto toho míč propadl. Byl opravdu hodně schovaný za dvojicí hráčů. Podle mého spíše Fantiš přihrával na Baroše. Ano. Sice prudce, ale tam z něčeho nic vyplul. Každopádně.